χθες είδαμε τη φωτιά και πάλι που μια γυναίκα απανθρακώθηκε και καταλαβαίνουμε ότι το νησί ζορίζεται, ο καταβλισμός είναι γεμάτος, έχει κοντεύει να σκάσει, έχει σκάσει, υπάρχουν καθημερινές εκρήξεις. Διαχρονική τραγωδία πάνω σε ανθρώπινες ζωές, σε μικρά παιδιά, σε γυναίκες, σε ευάλωτες ομάδες, καθώς ο συγκεκριμένος καταβλισμός επί της ουσίας είναι για το 1/3 maximum από αυτούς που τώρα φιλοξενεί, έστω να πει κανείς για 3-3,5. Πρόκειται περί έσχους, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, και οι ευθύνες προφανώς είναι και της διεθνούς πλευράς, ενώ της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο το ότι ανανεώνεται συνεχώς ο πληθυσμός, διότι έρχεται και υπάρχει ένταση στις ροές. Έχει να κάνει και με δύο κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα σας θέσω. Πρώτον, το ζήτημα των αναγκαίων υποδομών στον υπηρωτικό κορμό, όπου και τα κονδύλια υπάρχουν και ο σχεδιασμός υπήρχε. Είχε αποδώσει σε ένα βαθμό, δηλαδή η Μόρια είχε φτάσει να έχει 5.200 προς τα κάτω, δηλαδή καθώς είχαν φύγει αρκετοί προς τον υπηρετικό κορμό, αλλά βεβαίως αυτός ο πληθυσμός ανανεώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Κάνετε μια αυτοκριτική, κύριε Βούτση. Κάνω το εξής, λέω όλοι μαζί και η σημερινή κυβέρνηση να αντιληφθεί, που τότε δεν το είχε αντιληφθεί και είχαν κινητοποιηθεί περιφερειάρχες και δήμαρχοι της δικιάς της επιρροής, ότι ως χώρα θα πρέπει να ανταποκριθούμε με δομές ανθρώπινες, και υπήρχαν αυτοί οι χώροι και σε εγκαταλειμμένα στρατόπεδα αλλά και σε πολυκατοικίες, στον ιστό κτλ. Και δεν θα πρέπει κάθε τοπική κοινωνία να αφήνει τις άλλες τοπικές κοινωνίες, δηλαδή των νησιών ή κάτι τέτοιο, να παίρνουν όλο το βάρος. Αυτό είναι απαράδεκτο και αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει, το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει και στα χαρτιά και σε ένα βαθμό είχε υλοποιηθεί. Τώρα από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται μάλιστα με κάπως γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, διότι έχουν υπερβεί τις 10.000. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται μια εθνική στρατηγική η οποία είχε χαρακτή και η οποία πιστεύω ότι και τώρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να μετακινηθεί, αλλά δεν είχε τελεσφορήσει ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε να μην υπάρχει η μεριδοποίηση, η ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη τα ευρωπαϊκά σε σχέση με τις χώρες πρώτης υποδοχής που τελικά αφήνονται να παίρνουν όλο το βάρος των μεταναστευτικών ροών. Ο Ερντογάν πήγε και είπε: εγώ θέλω τα χρήματα στη τσέπη, μην τα δίνετε σεισμική. Εδώ στην Ελλάδα, τόσα χρόνια μετά, παραμένει σε επίπεδο κουτσομπολιού σχεδόν η κουβέντα. Ποιες είναι οι ΜΚΟ, πόσες είναι, τι κάνουν, αυτό είναι ένα τρίτο. Εδώ το έχουμε διαχειριστεί, μήπως και εδώ το έχουμε διαχειριστεί στραβά. Αυτό είναι ένα τρίτο θέμα, σας λέω. Και υπάρχει και τρίτο και τέταρτο θέμα, και υπάρχει και το πώς ενσωματώνονται στα σχολιά ήδη 11.500 παιδιά προσφυγά και είχαν μπει σε τάξεις και βοήθησε και η Βουλή στα πετρέλαια, διότι ήταν απογευματινές τάξεις και θα πρέπει να διευκολυνθούν και με το ΆΜΚΑ τους για τα υγειονομικά, αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία. Είχαν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα, που επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σκεφτώ ότι αυτά τα βήματα θα πάρθουν πίσω, αλλά ίσα ίσα θα γίνουν και άλλα πολύ πιο τολμηρά βήματα. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της διάθεσης των κονδυλίων για τις ΜΚΟ και τα λοιπά, για διακινητές, για την αποτροπή μεγαλύτερων ρευμάτων, είναι μια ολόκληρη συζήτηση την οποία την ξέρετε πάρα πολύ. Εγώ θα διαφωνήσω απλώς και με αυτό θα κλείσω, με την κεντρική στρατηγική με την οποία μπήκε αυτή η κυβέρνηση στη διακυβέρνηση, που ήταν μια στρατηγική που στα χαρτιά, μια στρατηγική αποτροπής μέσω της πίεσης, για να είμαστε ειλικρινείς, πάνω στους ανθρώπους, στον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή μέσα σε 1,5 μήνα δεν υπήρξαν καθόλου μετακινήσεις των υπεράριθμων από την Μόρια, και ταυτόχρονα τα πολύ μεγάλα κενά που υπήρχαν, αυτά τα έχουν πει ήδη οι εργαζόμενοι εκεί, σε ιατρικό δυναμικό, διοικητικό δυναμικό κτλ. Δηλαδή αφέθηκε το πράγμα, πιστεύω πονηρά και τεχνιέντος, για να κυκλοφορήσει ότι δεν είμαστε πολύ φιλόξενοι ως χώρα. Αυτό αντελήφθη γρήγορα η κυβέρνηση, ότι δεν έχει
Κανένα νόημα, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η Τουρκία έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια. Ήταν 2,5 όταν ήμουν εγώ υπουργός εσωτερικών. Δηλαδή τα νούμερα για τα οποία συζητάμε εμείς, στους 68.000 ή τους 76.000, είναι άλλης κλίμακας. Λοιπόν, εγώ και από το ρεπορτάζ και από συζητήσεις που έχω κάνει τις τελευταίες μέρες με κυβερνητικά στελέχη, τώρα για το θέμα των ΜΚΟ να πω κάτι. Οι ΜΚΟ υπήρξαν εδώ γιατί τα κονδύλια που δόθηκαν από την Ευρώπη στη χώρα μας δόθηκαν από το Ταμείο Στυλιανίδη, που ήταν ταμείο για τις τρίτες χώρες. Και θα έπρεπε να δοθούν μέσω ΜΚΟ, δεν μπορούσαν να δοθούν θεωρητικά. Ακριβώς. Του Επιτρόπου Στυλιανίδη. Προφανώς χρειάζεται ένας έλεγχος των ΜΚΟ, αλλά δεν είναι κάτι που έγινε και δεν θα μπορούσε να γίνει, έπρεπε να δοθούν έτσι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του προσφυγικού, είναι ένα θέμα εθνικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις σε αυτό. Είναι ένα θέμα που πια και η παρούσα κυβέρνηση συνειδητοποιεί ότι θα είναι για πολλά χρόνια πρόβλημα στη χώρα. Δεν είναι ένα θέμα που λύνεται σε 2, 3 ή 4 χρόνια. Θα το έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όσον αφορά τα σύνορα και αυτή την περίφημη συζήτηση που είχε υπάρξει και προεκλογικά. Τα χερσαία σύνορα μπορεί να ελεγχθούν, τα θαλάσσια σύνορα δεν μπορεί να σφραγιστούν. Ναι, αλλά απ' την άλλη αυτό που κάνει η Frontex έχει φτάσει πια σε Η Frontex απλά παρατηρεί. Λειτουργεί σαν ανέκδοτο. Ναι, έτσι. Η Frontex παρατηρεί και πρόσεξε να δεις. Το θέμα είναι, έχει να κάνει με την περίφημη κάνουλα που λέμε, που ανοίγει κατά το δοκούν η Τουρκία, μεταξύ τουρκικών συνόρων, θαλασσίων και ελληνικών δεν παρεμβάλλουν διεθνή ύδατα. Άρα εδώ θέλει πολύ προσοχή γιατί αν μπεις εσύ στα δικά τους, θα μπουν και αυτοί βλέπουμε στα δικά σου. Βλέπουμε όμως ότι τώρα πάνε για ένα σχεδιασμό πιο σφιχτού ελέγχου. Προφανώς. Πάμε για σφιχτό έλεγχο, αλλά δεν μπορούν να σφραγιστούν τα θαλάσσια σύνορα. Γιατί ακούω διάφορες θεωρίες και κραυγές τις τελευταίες μέρες που λένε να σφραγίσουμε τα σύνορα. Και αυτό δεν σας το λέω εγώ. Το λένε επίσημα κυβερνητικά χείλη. Θα υποθεί κάποια στιγμή και δημοσίως. Τα θαλάσσια σύνορα δεν μπορεί να σφραγιστούν. Άρα θα πρέπει να δούμε τι κάνει η πλευρά της Τουρκίας, τι κάνει η πλευρά της Ευρώπης και επίσης θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, να είμαστε αρρωγοί στο να δοθούν χρήματα επιπλέον από την Ευρώπη στην Τουρκία, διότι όπως σωστά είπε και ο κ. Πρόεδρος, 3 εκατομμύρια έχει η Τουρκία μπροστά στις 60 ή 70 χιλιάδες εμάς. Αν ανοίξει κάνουλα, δεν είναι τίποτα για την Τουρκία να διώξει 70 ή 80 χιλιάδες. Για μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Και ήταν και ένα λάθος το επισημένο δημόσια, μήπως το λάβουν υπόψη τους στην κυβέρνηση, το ότι άμεσα απομακρύνθηκαν στελέχη πολύ μεγάλης εμπειρίας, όπως κυρία Τσιριγότη, στρατηγός, που ήξερε το θέμα από το 2015 και το είχε διαχειριστεί, ή στελέχη διευθυντές του 40 και άλλων, που έχει μπει ερωτηματικό στην παρουσία τους, διότι σε αυτά τα πράγματα η εμπειρία είναι το πιο σοβαρό ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Μια κουβέντα μόνο, για το θέμα των κλειστών κέντρων, επειδή το ακούω αυτό και μπορεί και να έρθει. Υπάρχει πια και η άποψη στην κυβέρνηση ότι τα κλειστά κέντρα πρέπει να είναι πολύ λίγα. Για όσους όμως είναι να επαναπροωθούν. Ακριβώς, και ότι τα κλειστά κέντρα είναι φυλακή. Δεν είναι κλειστά κέντρα να μένει ο άλλος για μήνες ή για χρόνια. Μιλήσαμε με ξενοδόχους που λένε φέρτε τους εδώ. Έγινε αυτό. 30, έγινε 30, στα Γρεβενά. Και λειτουργεί μια χαρά. Εκεί πήγαμε παντού, στα Γρεβενά. Σε όλη κύριε Βούτση, πάμε στα εσωκομματικά. Ήταν Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ και Σπούτνικ, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Φεστιβάλ είναι ωραία. Είναι ωραία και φωτογραφίες πιο προσωπικές έπαιξαν, θέλετε, στους ιστοτόπους με τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό και την οικογένεια. Όμως, μερικές ώρες νωρίτερα, έπαιζαν οι εσωκομματικές διαδικασίες και στα χέρια μου μπορεί να έχω εδώ τις αποφάσεις των οργάνων, οι οποίες ομοφόνως ψηφίστηκαν. Όμως θέλω ειλικρινά να ρωτήσω αν συμφωνείτε όλοι σε όλα στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα του κόμματος. Για κάθε βήμα το οποίο οριοθετείτε και συζητάμε, συμφωνούμε όλοι. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία μετάβασης. Υπάρχουν πάντοτε οδύνες στη μετάβαση και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Το ότι έχει διευκρινιστεί απολύτως και χθες στην ομιλία του ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ σαφής ότι θα πρόκειται για ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής θα είναι ένα νέο κόμμα επί της ουσίας. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μεν, θα είναι στην ευρωομάδα της αριστεράς, αλλά θα... Αριστερό κόμμα. Θα είναι και λίγο σοσιαλιστικό και λίγο και πιο θα κέντρο. Θα είναι η αριστερά της νέας εποχής που μπορεί να εκφράσει το πλειοψηφικά την προοδευτική... Γιατί ακούμε για την προοδευτική παράταξη, κύριε Βούτση. Ναι. Δεν ακούμε τόσο το αριστερό τώρα αυτό το διάστημα. Όχι, όχι. Περιλαμβάνει και την αριστερά. Μπαίνει μπροστά ένα κάλεσμα στην προοδευτική παράταξη σε νέους ανθρώπους. Ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα να αναφέρεται. Αυτό σημαίνει μήπως και μια γενικότερη αλλαγή φρουράς. Όχι, ιδεολογική.
ιδεολογική ή προγραμματική και πολιτική μετάλλαξη του χώρου δεν θα υπάρξει ταυτοτική, θα υπάρξει όμως ουσιαστική διεύρυνση με βάση τα διακυβεύματα και τα επίδικα της νέας εποχής, το οικολογικό παραδείγματος χάρη, το κλιματικό ή αυτό που λέμε ευρύτερα προοδευτική παράταξη και παράδοσή της στην Ελλάδα. Αυτά θα ενσωματωθούν σε μια αριστερά σύγχρονη που θα μπορεί να διεκδικήσει και ως κυβερνός αριστερά το καμπάκι. Κύριε Πουτσικουλή, αναφορά στο 81 ακούμε πάντως του κύριε, του Ανδρέα Παπανδρέου. Λίγο θα έλεγα, όχι πολύ. Απλώς υπάρχει αναφορά, διότι ιστορικά, εγώ είμαι πολύ πιο παλαιός από όλους σας και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι το μεγάλο μεταπολιτευτικό ριζοσπαστικό ρεύμα το οποίο υπήρξε μέσα στη χώρα, θα έλεγα με πρωταγωνιστικό ρόλο των αριστερών δυνάμεων και λόγω του αντιδικτατορικού αγώνα κτλ., σε πολύ μεγάλο βαθμό εκλογικά συμπυκνώθηκε στις εκλογές του 81 και πήγε προς τις δυνάμεις της αλλαγής τότε για το Πασόκ. Είναι αλήθειες αυτές. Είναι αλήθεια, όπως ήταν και αλήθεια ότι το ρεύμα του αντιμνημονιακού, οι εποχές τώρα μεγάλες της μεταπολίτευσης, το αντιμνημονιακό ρεύμα που ήταν από διάφορες πλευρές και μήτρες και επίδικα της εποχής, εκλογικά συμπυκνώθηκε στην κάλπη. Εγώ απλώς ρωτάω, γιατί λέτε ότι θέλει να πάτε μπροστά. Αλλά όταν κάνετε αναφορές πόσες δεκαετίες πίσω, μήπως εκεί υπάρχει ένας κόσμος τον οποίο αναζητάτε και θέλετε να εδραιώσετε στις δυνάμεις σας. Οι αναφορές είναι για έναν ιστορικό αναστοχασμό. Από εκεί και πέρα, οι δυνάμεις στις οποίες αναφερόμαστε είναι πολύ πιο νέοι άνθρωποι από μένα. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρασα και τα 10 χρόνια της κρίσης και πλέον και οι εκλογείς ή και αυτοί που κάνουν πολιτική ή αυτοί που υπέστησαν την επώδυνα την κρίση είναι σαν εσάς και νεότεροι από εσάς και τα νέα παιδιά, οι 17άριτες. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 38%, ξέρετε, κατά τα exit poll. Για να δώσουμε το λόγο και στον Δημήτρη Κοντάκη για την επισήμανσή του, θέλω να ρωτήσω, όχι αυτό που λένε πάλι, αν θέλετε να γίνετε Πασόκ, το έχετε πει 100 φορές, είχε πει ο τέος πρωθυπουργός κάποτε ότι ούτε το Πασόκ δεν θέλει να γίνει Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως ευθέως. Δεν έχουμε ανάγκη να γίνουμε κάτι άλλο. Σε 5 εκλογές ο κόσμος ψήφισε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουμε να διευρυνθούμε, να εξυγχρονιστούμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Στη νέα εποχή, απαντάτε, να ανταποκριθούμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε Πασόκ, λέτε. Λέτε, είναι η ώρα να πείτε ευθέως, θέλουμε όμως όλο τον κόσμο του Πασόκ, όλους όσοι ψήφισαν Πασόκ, να έρθουν πια και να έρθουν στη δική μας την πλευρά και στη Κοιτάξτε, δική μας το όλοι θα ήταν ηγεμονιστικό και αλαζονικό προς Θεού, διότι υπάρχει και ένα κόμμα του κέντρου, της κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, ό,τι είναι το κοινάλ, που έχει τις δικές του αναφορές και μέσα στους μαζικούς χώρους τα λοιπά. Δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ότι υπάρχουν μόνο οι δύο πόλοι. Είναι, το σύστημα είναι γενικότερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να έρθουν οι νέες δυνάμεις που ενδεχομένως δεν ψήφισαν ποτέ, δεν τους δόθηκε ευκαιρία να ψηφίσουν ποτέ και Πασόκ, διότι από το 12 και ύστερα ήδη έχουμε 19, αντιλαμβάνεστε ότι το μισός τουλάχιστον εκλογικός πληθυσμός ψήφισε για πρώτη φορά και οι νεότεροι. Αυτό είναι το target group που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι αυτοί θα είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν τη σφραγίδα τους μετά την κρίση. Είμαστε σε μια νέα εποχή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να εκφράσουμε. Αλλιώς, με συγχωρείτε, αν τρώμε από τα έτοιμα ή αν πούμε πως πήραμε 31,5, τι καλά, θα είμαστε έτοιμοι για το balance το δικοματικό, αυτό δεν έχει καμία περίπτωση επιτυχία. Βάλτε μια τελεία λίγο να βοηθήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ο μετεκλογικός ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο συν και δύο πλην. Το ένα συν είναι ότι είναι πια κόμμα εξουσίας, είναι δεδομένο αυτό, είναι ένας εκ των δύο πόλων του συστήματος. Το δεύτερο συν είναι ότι έχει έναν αρχηγό αδιαφυσβήτητο και χαρισματικό. Αυτά δεν αμφισβητώνται από κανέναν. Τα μείον τώρα. Τα μείον είναι ότι σε αυτή την αλλαγή που θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας, σε αυτό το φρεσκάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν αντιδράσεις εσωκομματικές. Είναι στο χέρι του να τις. Δεν τις παραδέχεται ο κύριος Πρόεδρος. Εντάξει. Εγώ μιλάω δημοσιογραφικά. Σας είπα ότι μέσα από τη συζήτηση βγαίνουν συνθετικές απόψεις και αυτό καθησυχάζει και τις διακινδυνεύσεις. Μα έτσι γίνεται. Μια πολιτική κομματική διαδικασία. Και το δεύτερο μείον, πιστεύω ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει, χρειάζεται και από άλλα κορυφαία στελέχη που είχαν κυβερνητικές θέσεις μια αυτοκριτική. Διότι κάποια πράγματα έγιναν λάθος, γι' αυτό και υπήρξε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει. Άλλοι θεωρούν ακόμη ότι δεν έχει γίνει κανένα λάθος και ότι απλά ψήφισε λάθος ο κόσμος. Δεν είναι αυτή. Μια μονολεκτική ενδεχομένως απάντηση. Θέλετε εκλογή Προέδρου από τη βάση? Το λέμε εδώ και το ρωτάμε.
Αυτό το ζήτημα έχει κλείσει. Ότι δεν θα γίνει εκλογή πρόεδρο μέσω καλπών οι οποίες θα μπουν γύρα-γύρα. Θα γίνει επί της ουσίας, είναι αδιαφυσβήτητος ο Τσίπρας. Και αυτό είναι σαφές, το γνωρίζουμε, μέσα από διαδικασίες τις οποίες η αριστερά και γενικότερα, θα έλεγα, τα προοδευτικά κόμματα έχουν δοκιμαστεί επί δεκαετίες, θα προχωρήσουμε μέσα σε ένα πολύ μαζικό συνέδριο, το οποίο προφανώς θα εκλέξει και την ηγεσία. Επειδή κλείσαμε και ο χρόνος ολοκληρώθηκε, θέλω να ρωτήσω αν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύνταξης έχουν ένα πλάνο με τετραετίας, αν βλέπετε δηλαδή. Τετραμήνου έχουν καταρχήν. Άλλο θέλω να πω. Αν βλέπετε εξάντληση τετραετίας από την παρούσα κυβέρνηση ή αν εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι πρόωρο στη γη. Εγώ σας λέω, δεν μπορώ να λειτουργήσω ως ιονοσκόπος. Αυτό που βλέπω είναι ότι σε πάρα πολλά ζητήματα ήδη η κυβέρνηση δημιουργεί και δείχνει τις αντιφάσεις της και ένας κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κακώς ενδεχομένως είχε ποντάρει εκεί. Πλην όμως το πότε θα γίνει κυβερνητική αλλαγή αυτή τη στιγμή δεν μας αφορά. Το θέμα είναι το πώς θα γίνει. Λοιπόν, και από ποιο κόμμα. Και εργαζόμαστε γι' αυτό τους επόμενους 4-5 μήνες. Μια κουβέντα μόνο για τον πρόεδρο, γιατί λέω τώρα, επειδή μας δόθηκε ευκαιρία πάνω στο ίδιο τραπέζι, ο κύριος Βούτσης ως πρόεδρος της Βουλής πιστώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ομαλότητα και την κανονικότητα στη λειτουργία της Βουλής. Η φράση κανονικότητα είναι της μόδας τώρα, αλλά η τετραετία στην οποία ήταν πρόεδρος συνέβαλε τα μέγιστα για να επέλθει η κανονικότητα. Του έκανα εγώ το παράπονο στο ΜΠΕΣ, του έκανες εσύ το κομπλιμέντο στο ΒΓΕΣ. Είναι, μια πραγματικότητα. Εγώ ήμουν στη Βουλή χρόνια και οφείλω να την πω. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε να μιλήσουμε με αυτή την είδηση.